μετά από μια μεγάλη προσπάθεια που κάναμε με την πολιτική προστασία που ήρθε εδώ, καταφέραμε, καταγράψαμε κάθε κτίσμα που υπάρχει στο χωριό μας. Έτσι έχουμε σαν αποτελέσματα πλέον ότι έχουμε γύρω στις 145 κατοικίες που κρίθηκαν κατοικήσιμες, κτίσματα που είναι κατοικήσιμα. Ακριβώς 45 κατοικίες οι οποίες κρίθηκαν μη κατοικήσιμες. Από αυτές οι 19 είναι κατοίκων που μένουν μόνιμα στο χωριό. Και βλέποντας πού στεγάζεται ο καθένας και ελέγχοντας ανά οικογένεια τι δυνατότητες έχει, έχουμε καταλήξει ότι χρειαζόμαστε 9 τροχόσπιτα ή τουλάχιστον κοντέινερ. Να σας πω ότι έχουμε πάρει ένα τροχόσπιτο και αυτό το ένα τροχόσπιτο στεγάζει τα παιδιά 2 οικογενειών που κοιμούνται κάθε βράδυ εκεί. Έχουμε αυτή τη στιγμή οικογένειες οι οποίες μένουν σε πρόχειρα παραπήγματα και στεγάζουν τα παιδιά τους κάτω από αυτά τα παραπήγματα. Δεν είναι η κατάσταση μιας ημέρας. Θέλουμε αυτά τα κοντέινερ και τα τροχόσπιτα για να στεγάσουμε τις οικογένειες αυτές όσο διάστημα χρειαστεί για να φτιάξουν τα σπίτια τους. Δεν τα θέλουμε να μας τα δωρήσει η πολιτεία. Τα χρειαζόμαστε, τα έχουμε άμεση ανάγκη. Από εκεί και πέρα το χωριό μου είχε το ευτύχημα να βρίσκεται στο βράχο στην πλαγιά του βουνού και έτσι έχει σίγουρα λιγότερες ζημιές από τα υπόλοιπα χωριά. Όταν λέω όμως λιγότερες ζημιές, οι οικογένειες αυτές που λέω ότι έχουμε την ανάγκη είναι το ίδιο και με τις οικογένειες κάτω στο Αμούρι, στη Μαγούλα κλπ. Που έχουν αυτό το πράγμα. Εμείς αυτό χρειαζόμαστε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που επικοινώνησαν μαζί μας και μας κάναν προσφορές για ρούχα, για τρόφιμα κλπ. Αλλά αυτά τα ζητήματα νομίζω ότι έχουν λυθεί. Έχουμε ρούχα, τρόφιμα κλπ. Και το συσίτιο, ο Δήμος Ελασσό μας έχει το καλύπτει. Αυτό που χρειαζόμαστε, θα το πω άλλη μια φορά. Να στεγάσουμε τις οικογένειες που έχουν ανάγκη μέχρι να επισκευάσουν τα σπίτια τους. Αυτό ζητάμε.